σε ποιους θα απευθυνθεί και με ποιο τρόπο βέβαια. Κοιτάξτε, κάθε συζήτηση στη Βουλή νομίζω ότι πρώτα απ' όλα απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Αλλά ε, οπωσδήποτε ε, είναι μια διαδικασία, η συζήτηση πάντα, που μπορεί να είναι δημιουργική ή και να μην είναι. Εξαρτάται. Mm -hmm. Φαντάζομαι ότι ο Αλέξο Τσίπρας θα ζητήσει συγκεκριμένα την τοποθέτηση όλων των δυνάμεων, θα ήταν ευχή έργων να εκφραστούν 300 όχι με τον Α ή Β τρόπο απέναντι στην πρόταση που έρχεται από την πλευρά των δανειστών. Κάτι το οποίο θα ενίσχυε διαπραγματευτικά τη θέση της κυβέρνηση. Νομίζω ότι με άλλους όρους θα μπορούσε να διαπραγματευτεί και να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, λέει, θα ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό χαρτί στο χαρτοφυλάκι βεβαίως, του Πρωθυπουργού, βεβαίως. αυτό, έτσι. Ε, δεν είναι θέμα προσωπικά του Πρωθυπουργού. Είναι στην υπόθεση τη ε, χώρας Η χώρα κάνει μια προσπάθεια. Αυτή την περίοδο ο εντολοδόχο είναι ο Πρωθυπουργό και νομίζω ότι χρειάζεται να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεφύγουμε από μια λογική. Αν υπήρχε η άποψη ότι το προηγούμενο πρόγραμμα είχε ορισμένα λαθάκια αλλά πηγαίνει σε σωστή κατεύθυνση, θα ήταν άλλη στάση. Νομίζω ότι πέντε χρόνια έχουν οδηγήσει σε μια κοινωνική και οικονομική καταστροφή. Και πρέπει να πάμε σε ένα άλλο δρόμο. Πρέπει να ανοίξουμε μια άλλη προοπτική. Αυτό χρειάζεται για τη χώρα. Και προφανώ δεν μπορεί να οικονοποιηθεί κανένα από ότι να ληφθούν κάποια μέτρα και να πάρει την επόμενη δόση. Και μετά να ξαναπάρει άλλη μέτρα για τη την μεθεπόμενη δόση. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, από το οποίο πρέπει να ξεφύγουμε οριστικά. Αυτό το οποίο φτάνει στα αυτιά μα, φτάνει στα αυτιά τη Αθήνα κυρίω από πηγέ του Βερολίνου, ότι ενδεχομένω να εξετάζεται η παράταση του φυστάμενου προγράμματο. Μέχρι και το φθινόπωρο, και αντί τα χρήματα να πάνε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να δοθούν προκειμένου να αντέξουμε μέχρι τότε, πώ εξετάζεται την Αθήνα, Εξετάζεται καταρχά. Κοιτάξτε, επισήμω δεν ξέρω να υπάρχει αυτή η πρόταση. Ε, έχει μια λογική, διότι ε, θυμόσαστε ότι αρχικά η προσπάθεια της κυβέρνησης ήταν να υπάρχει μια συμφωνία γέφυρα. Στην πορεία, ενοποιήθηκε η διαδικασία, διότι θέλαμε οπωσδήποτε να υπάρξει ρύθμιση για το χρέο και για το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τώρα, πιθανά οι χρόνοι να μην βολεύουν και τι δύο πλευρέ και να αναζητηθεί μια ενδιάμεση λύση. Δεν, δεν, το, αποκλείω, δεν το αποκλείω, παρότι σα λέω ότι επισήμω δεν ξέρω αν έχει διατυπωθεί ω πρώτε. Mm -hmm. Θέλω να επιστρέψουμε στο τι θα ακούσουμε σήμερα στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό κ. Καλήβη, διότι. Καλό ή κακό, ε, μια τέτοια συζήτηση δεν γίνεται χωρί να αναφερθούν οι εκλογέ, χωρί να αναφερθεί αυτό το ενδεχόμενο. Και δεν γίνεται σε επίπεδο δημοσιογραφικό ή σε επίπεδο σχολιασμού μόνο. Ο κ. Στρατούλη, για παράδειγμα, ε, μέλο τη κυβέρνηση, είπε ότι εάν δεν υποχωρήσουν οι δανειστέ, εκλογέ τώρα, εκλογέ τον Ιούλιο. Ε, Κοιτάξτε, καταρχήν, έτσι, από ό,τι γνωρίζω, επισήμω στην ατζέντα τη κυβέρνηση δεν υπάρχει το θέμα των εκλογών. Είναι προσανατολισμένη στην προσπάθεια να εξευρεθεί μια συμφωνία. Αν ρωτάτε την προσωπική μου σκέψη, στην περίπτωση που υπάρχει αδιέξοδος, αδιέξοδο, νομίζω ότι είναι μία λύση προσφυγή στο λαό για να ανανεωθεί, να τροποποιηθεί η εντολή και για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί η θέση της χώρας απέναντι στους δανειστές. Αυτό πολιτικά σου αντιμετωπίζει ορισμένα ζητήματα, το οικονομικό πρόβλημα θα παραμένει και από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία να ε, υπάρξει μια πιο σκληρή στάση από την πλευρά της κυβέρνηση, διότι ήδη έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Δηλαδή, ακόμα και η πρόταση τη κυβέρνηση, ε, α το πούμε, ε, δεν είναι βολική για πάρα πολλούς από εμά, διότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Ε, και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ή δυνατότητα αποκλήσεων από αυτή την πρόταση που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Είναι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέσα σε αυτή την πρόταση, κάποια σημεία μάλλον της πρότασης, τα οποία δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη θέση σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι για το θέμα του ΦΠΑ, για παράδειγμα, το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Χάνονται 8 με 9 δισεκατομμύρια ετησίω και αυτό είναι προϊόν φοροκλοπής. Mm -hmm. Δεν είναι απλά φοροδιαφυγή, είναι φοροκλοπή, διότι εισπράτε το ΦΠΑ. Λοιπόν, άρα από αυτή την άποψη νομίζω ότι η έμφαση έπρεπε να δοθεί σε αυτά τα μέτρα. Υπάρχει στο πακέτο των προτάσεων των δικών μας αυτός ο προσανατολισμός και επίσης είναι ανάγκη να υπάρχει το στοιχείο εμφανές το στοιχείο της αναδιανομής. Δηλαδή δεν μπορούν να πληρώνουν συνεχώς οι ίδιοι. Αυτό το είχαμε ξεκαθαρίσει και προεκλογικά και είναι από τις βασικές εξαγγελίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Άρα περισσότερο θα έπρεπε να υπάρχει η προσπάθεια να φορολογηθούν τα πιο πλούσια στρώματα αυτής της χώρας. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του ΦΠΑ, γνωρίζετε τη θέση του Πάνου Καμένου και προφανώς είναι και η θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων ότι δεν συντάσσονται με αυτό και όχι παίρνουν αποστάσεις, δεν στηρίζουν αυτή την πρόταση της Αθήνας για τον ΦΠΑ στα νησιά. Για το, το ΦΠΑ στα νησιά αυτό που υπάρχει η δέσμευση είναι πρώτα απ' όλα ότι δεν θα υπάρχει σε αυτή τη σεζόν και δεύτερον ότι θα υπάρχει αντισταθμιστικό όφελος στους μόνιμους κατοικού των νησιών. Δηλαδή θα υπάρχει με τον ΑΒ τρόπο μια επιστροφή που θα καλύψει αυτό το πρόβλημα. Ε, δεν θα είναι όμως για τους τουρίστες και αυτό προφανώς θα δημιουργήσει ίσως κάποιο πρόβλημα ε, στον τουρισμό αλλά νομίζω ότι μπορεί να απορροφηθεί. Συνολικά το πρόβλημα, επαναλαμβάνω το ΦΠΑ και εδώ πρέπει να πούμε ότι ε, κάποια ε, φαινόμενα που παρουσιάστηκαν ξέρω εγώ, δηλαδή υπήρχε ε, ας το πούμε η διαρρύθμιση όσον αφορά την εστίαση από την προηγούμενη κυβέρνηση και αντί να έχουμε αύξηση του ΦΠΑ σε, παρότι υπήρχε αύξηση του τουρισμού, ναι. είχαμε μείωση του ΦΠΑ σε νησιά όπω η Μήκονο ή αλλού. Σημαίνει ότι το σπορ τη φοροκλοπή δυστυχώ παραμένει ε, παρά τι ρυθμίσει οποίες γίνονται. Και γινόνει. παίρνει μετάλλια, μάλλον. Ε, έτσι. <laughs> από ό,τι φαίνεται. <laughs> Κύριε Καλή, σα ευχαριστώ πάρα Εγώ ευχαριστώ. πολύ. Καλή σα ημέρα. Θα αλλάξουμε mm. λίγο θέμα. Θα επιστρέψουμε στα τη πολυμηλού.